Λοιπόν, χαίρετε, καλησπέρα. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, καθίστε. Αν έχετε κάποιο θέμα υγεία που το ο πολύ θυμό θα σα ενοχλήσει, το σοκ δεν θα σα κάνει καλό να αποφύγετε να δείτε αυτό το βίντεο. Γιατί ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που θα το πω. Νομίζω ότι τα είχα ακούσει όλα, και άλλα να ακούσω γυναίκα. Ο τίτλο. Θέλει 300 ευρώ κάθε φορά. Η φίλη μου έχει στείλει μια πολύ μεγάλη επιστολή. Χειρόγραφη, την έχω εδώ στον υπολογιστή, την οποία τη διάβασα προλίγου. Δεν θα διαβάσω εκείνη την επιστολή, γιατί δεν τη διαβάσω. Θέλω με τρει ώρε να τη διαβάσω. Υπερβόλε. Θέλω μισή ώρα να διαβάζω την επιστολή. Έχω πάρει κάποιε σημειώσει από τη συνομιλία που κάναμε σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση. Γιατί μου έστειλε την επιστολή με mail και μου γράφει. Καλησπέρα, θέκλα μου σου στέλνω αυτή την επιστολή. Θα ήθελα να τη διαβάσεις, γιατί τέτοιο δεν θα έχεις ακούσει στη δουλειά σου συχνά. Έκανε εξωσυζυγική σχέση με παντρεμένο για έξι μήνες και μετά τους τρεις μήνες μου ζήταγε λεφτά για να βρισκόμαστε και να κάνουμε σεξ. Κλαίω, κλαίω με αυτά που βίωσα. Έφτασα να του έχω δώσει πάνω από 1000 ευρώ και μέχρι χθε ήθελε 300 ευρώ για να με δει και να κάνουμε σεξ επίση. Ήθελε 300 ευρώ για να με δει και να κάνουμε σεξ επίση. Με κακοποιούσε ελεκτικά πάρα πολύ. Επίση με κακοποιούσε ελεκτικά πάρα πολύ. Πώ αντιμετωπίζω και πώ ξεκόβω από μια τέτοια κατάσταση. Είμαι πολύ απελπισμένη. Μου το λέει στεγνά πλέον και ναι, τη το λέει γιατί έχω δει απεικονίσει οθόνη των μηνυμάτων. Έχω δει τα screenshots των μηνυμάτων μου, μου τα στείλω. Που φαίνεται στο μήνυμα το όνομα του κυρίου αυτού από το Μέσο Κοινωνικό Διευθύντη που γράφει και τη κυρία Φυσικά, το οποίο εννοείται ότι δεν πρόκειται να τα δώσω στη δημοσιότητα. Μου το λέει στεγνά πλέον για να σε. με συγχωρείτε για την έκφραση, για να σε επιδείξω. Μόνο με 300 ευρώ. Τον αγάπησα και ήταν ο πρώτο μου από τον καιρό που ήμουν έφηβη. Τώρα είμαστε και δύο γύρω στα 40. Του έδειξα ότι μου αρέσει το σεξ μαζί του, ενώ δεν έχει τα προσόντα για σεξ καλό. Και όταν με είδε με πόσο λάθος τον ήθελα, το χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός ότι τον ήθελα πολύ, με λεφτά. Έχει και οικονομικά προβλήματα και είναι διαγνωσμένος κομπλεξικός. Το έξω και στο διέγνωση κομπλεξικό, φαντάζομαι μπορεί να είπαν φίλη φίλοι σου, γνωστής ότι είναι κομπλεξικός και φοβάμαι, όπως λέει η φίλη μου, είναι ψυχασθενής. Τις γράφω εγώ. Ήταν πρώτο διαβάσω την επιστολή, θα σα πω για την επιστολή μετά. Εσύ το θέλει, τον αγάπησα στη ζωή μου, ναι, μου απαντάει. Τη λέω, είσαι ελεύθερη. Μου λέει, Όχι, είμαι παντρεμένη και προέρχομαι από πολύ καλό σπίτι και εγώ και ο άντρα μου. Ο άντρα μου είναι το καλύτερο παιδί στην περιοχή μα και εγώ μέχρι πρώτη από τι πιο καλέ κοπέλε. Που, αν μαθευόταν κάτι, κάτι εδώ, θα έπρεπε να φύγω για τα ξένα, θα μπορούσα να αντικρίσω κανένα. Τη γράφω. Γιατί το κάνει αυτό. Τον αγάπησα τότε που ήμασταν έφηβοι και εγώ τον ενόχλησα και μετά που με είδε αυτός με πίεζε να κάνουμε σχέση. Εγώ πήγα με το σκεπτικό να του πω πόσο καλά είμαι στη ζωή μου, σε αντίθεση με αυτόν που του πήγαν όλα χάλια για να καταλάβει η γυναίκα του είναι μια κούκλα που την πληρώνει για να κάνω σεξ. Δεν το θέλει. Τη γράφω εγώ την πληρώνει, με κάνω πως ερωτηματικά. Μου είπε τότε που πρώτο βρεθήκαμε ότι στο κομμωδίνο της αφήνει 100 ευρώ και το κάνουν μια φορά το μήνα. Με λεπτό. αυτός πληρώνει τη γυναίκα του για να κάνουν σεξ και αυτός θέλει να τον πληρώσει η κοπέλα για να κάνουν σεξ. Και <χι> <χι> από τα χθες που τα έχω ακούσει, τον πρώτο μήνα που μιλάγαμε, λέει, αυτό τσαλάκωσε τον εαυτό του και μου είπε πολλά. Έριξε τον εαυτό του στα πατώματα για μένα. Σε θέλω, μόνο εσένα αγάπησα. Πολλά ποίηματα μου έστελνε. Θα σε πάρω να φύγουμε. Προσέγγισε την αδελφή μου, τη φίλη μου. Έκανε πάρα πολλά. Πώ θα είμαστε μαζί. Όταν το κάναμε δύο μήνε μετά και με πολλή πίεση από αυτόν, εκεί άλλαξαν τα πράγματα. Μου είπε ότι από τη στιγμή που το έκανε εσύ με μένα, δηλαδή έκανε σεξ εσύ μαζί μου, δεν πρόκειται να φύγει από μένα ποτέ. Στα παιδικά μας χρόνια έφαγα πολύ ξύλο από αυτό. Πέρασα κακοποιητικά. Έτσι με έπαιζε, ώσπου στην ηλικία των 17 κάνει και μια άλλη σχέση παράλληλα με εμένα και την αφήνει έγκυο. Και εγώ το έμαθα και εξαφανίστηκε εκείνο. Έκατσε δύο χρόνια με εκείνη τη γυναίκα που άφησε έγκυο και μετά άφησε έγκυο μια άλλη γυναίκα. Προκομμένο. Κοίτα τα μηνύματα που μου έστειλε θέκλα μου. Κοίτα τι έχω ανεχτεί. Του γράφει η κοπέλα, είμαι πολύ πληγωμένη. Η ιστορία από εσένα μια ιστορία που θυμάμαι ότι με, θα θυμάμαι πάντα ότι με πόνισε πολύ. Ένα κράτα του λέει, εγώ αγάπησα εσένα για μια ζωή και εσύ μου παντρεμένη του λέει. Και της γράφει και αυτός, βρεάντε μπιπ, βρήκε έναν μπιπ άνδρα και παντρεύτηκες και μιλάς κιόλα, κι όλα. Και ήρθες μετά από 20 χρόνια και λες αγάπης και μαλακής, αυτά μετά που του έχει δώσει πάνω από 1000 ευρώ, ε. Είσαι μια χαζή γυναίκα της λέει, αν ίσως σωστή θα σε έπαιρνα από τότε εγώ. Σε είχα πάντα για τις κλωτσιές, αν δεν βρεις λεφτά δεν έχει ξανά να κάνουμε εμείς οι δύο μπιπ. Εγώ απόψε θα σε διαγράψω της λέει. Του λέει αυτή άφησε, άφησε με ήσυχη αυτό θέλω. Διαβάζω κανονικό screenshot από μήνυμα τώρα. Το μήνυμα κανονικό. Σβήσε με τη λέει αυτό, δεν πιάνει μία. Λεφτά θέλω απόψε, μιλάω. Απόψε θέλω λεφτά. Πε μου τι θέλει. 400 ευρώ απόψε και έλα να απαυτοθούμε. Πάψε, πάψε, δεν θέλω ξανά. Σε με ήσυχη του γράφει αυτή. Του λέγω. Εγώ... Τη γράφει διάφορε ισχυρότητε. Του λέει γιατί μου ζητάς λεφτά, τα έχω ανάγκη. Τι νιώθει για μένα πραγματικά, πώ με βλέπει, του λέει αυτή. Θα βρει τα 300 και λέει αυτό. Να έρθει, λέγε. Δεν έχω λεφτά του λέει αυτή. Κοιμή τότε τη λέει και θα αυτό με άλλη. Γιατί έτσι του λέει, έτσι πρέπει τη λέει αυτό. Έτσι πρέπει γιατί σε μένα για το εργαλείο μου κόβουν φλέβε τη γράφει. Άρα είσαι με άλλη τώρα. Σε λίγο τη λέει θα είμαι με άλλη και περιγράφει την άλλη γυναίκα με σχροτρόπο πάλι και λέει έχει αρρώστια και αυτή μαζί μου, όπω εσύ σε σβήνω. Οκ, okay. θε να με σβήσει, ναι, τη λέει αυτού. Γιατί, ε, έτσι δεν θέλω άλλο μαζί σου, σε ένα λεπτό σε σβήνω. Δεν θε άλλο μαζί μου. Όχι, τη λέει, δεν είσαι καλή στο σεξ, μπιπ, 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 κουβέντε. Απάντησε μου σε αυτά που σου λέω, του λέει αυτή, δεν νιώσε τίποτα για μένα. Βρήκε λεφτά, του λέει. Πε μου, με έκανε πόρνη, πε μου. Δεν θε, τη λέει, να είσαι η πόρνη μου. Τι εννοεί, του λέει. Αφού με θες, λέει, να βρεις λεφτά και να είσαι η. Όχι, εσύ είσαι ο πόρνος. Και μετά του λέει αυτή, όχι, δεν έχω λεφτά, γιατί της λέει, αν δεν γαμίσου μπιπ, τη βρίζει, δεν θέλω να σε ξαναδώ, ούστ. Του λέει, άσε με ήσυχη, γιατί με βρίζεις έτσι, γιατί τόσο άσχημα, πε μου. Πε μου τόσο άσχημα λόγια. Μου μιλά σαν σαν πόρνη. Έκανε αυτό μαζί σου και με έκανε πόρνη. Απάντησε μου σε αυτά που σου λέω. Τις γράφει αυτό. Βρήκε λεφτά. Έχει λεφτά. Πώ να έχω, ποιο να μου δώσει. Μείνε με το όνειρο τη λέει, αφού δεν έχει λεφτά. Γιατί βάζει τα λεφτά όταν σου έδωσα ξανά. Σου έδωσα γιατί προσπάθησα να βρω για σένα, όχι για να κάνω. Θέλω λεφτά τη λέει. Οκ, okay. αν βρει λεφτά, ξαναενόχλησε με. Τέλο και το εννοώ. Τι εννοεί, του λέει αυτή. Ότι δεν θέλω να σε ξαναδώ. Του λέει, Γιατί δεν θε να με ξαναδεί. Είσαι με άλλη. Ναι, του λέει, της λέει, με τη σχέση μου. Τι του λέει αυτή, έχω σχέση, σου είχα πει. Έχει σχέση και με μένα τι κάνεις του λέει αυτή. Με σένα τίποτα, είσαι χαζό, δεν ξανακάνω κάτι μαζί σου. Μόνο χαζό μηνύματα να περνάει η ώρα τη, λέει. Τώρα μετά από έξι μήνε. Τι θε να πει, του λέει αυτή. Ότι μαζί σου τέλο, μόνο με λεφτά θα ξανακάνω κάτι μαζί σου. Μόνο με λεφτά μαζί μου θα κάνεις κάτι. Και μετά τη λέει διάφορα μειωτικά για τον εαυτό τη. Τη λέει: Δεν έχει τίποτα ωραίο πάνω σου, απολύτω. Ε, είσαι μπίπ, είσαι άρρωστη. Θε γιατρό. Μιλάει βριστικά για τον άντρα τη. Λέει για τον άντρα τη ότι είναι γκέι, βριστικά. Και του λέει αυτή: Διαβάζω που με βρίζεις, Εγώ δεν θέλω να σε βρίσω γιατί σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα και δεν θα σου το πω ξανά. Αλλά στη ζωή μου πάω παρακάτω με χαμόγελο του λεφτή. Να πα όπου θε, τη λέει, είσαι πολύ χαζή. Απλά σου το λέω. Έμεινε πίσω στη ζωή σου. Εγώ δεν νιώθω τίποτα μαζί σου. Μόνο για λεφτά θα ξαναπάω μαζί σου, τη λέει. Για να δείτε χθε που γράφατε κάτω από το χθεσινό βίντεο ότι έγραψε μια φίλη ότι ένα άνδρα λέει που κάνει εξωσυζυγική σχέση στην ουσία δεν πληρώνει δώρα και εξόδου στη φιλενάδα του και άρα. Α, α, και άρα είναι το ίδιο με το να πηγαίνει στην πόρνη. Να εδώ και άνδρε που είναι ζύγκολο όπω λέω αυτοί. Εγώ μόνο για λεφτά πήγαινα μαζί σου, λέει. Την πρώτη μέρα που σε είδα τότε, γιατί δεν μου το είπε, Να μην σε στενοχωρήσω. Αν μ' άρεσε, θα σε έπαιρνα από τότε. Δεν σε ήθελα να θυμάσαι καλά. Του λέει τι άλλο θυμάσαι από τότε. Τίποτα, απολύτω. Θα έλεγα σβήσε με και κόψε από μένα και κοίτα το σπίτι σου. Μάλιστα, θα νοιάστηκε και για το σπίτι τη. Του λέει αυτή δεν θα δεχτώ ποτέ στη ζωή μου να σε συναντήσω και καλά θα κάνεις. Μετά της λέει μ' αγαπάς. Όχι. Είδες πόσο είσαι. Στο μυαλό της λέει θες γιατρό επίγον. Και πώς θες ότι εννοώ. Είσαι άρρωστη της γράφει. Θες γιατρό. Είδες, με είδες, που με είδες, με πήρες από πίσω, ήθελες να βρεθούμε ό,τι να είναι είσαι λυπάμαι. Του λέει πέρασες και δεν ακούμπησες καληνύχτα. Της λέει κοίτα τον εαυτό σου τον καθρέφτη και μετά μίλα. Μαζεύει 300 ευρώ και έρχεσαι. Αλλιώ δεν θα με ξανασυναντήσει εμένα. Τη γράφω εγώ, κύριε Λέισον, απέσιο άνθρωπο. Μου λέει η κοπέλα, ντρέπομαι που τα βλέπει. Τη λέω, κορίτσι μου, να πα σε ψυχολόγο επιγόντω και να του κόψει του ανθρώπου αυτού. Να του το κόψει. Είναι γεμάτο κόμπλεξ, μισογίνη, παλιόπετα, ειδηστικό τη γράφω. Λέω με τον άντρα σου, έχετε όντω πρόβλημα ή αυτό τον κατηγορεί. Όχι, όχι, του έλεγα ψέματα για να μην τον βρίζει. Είμαστε πολύ καλά. Αν εξαιρέσει ότι εγώ για έξι μήνε τα άφησα όλα πίσω μου γιατί παίρνει αγάσχημα κάθε μέρα από αυτόν. Και έλεγα ψέματα. Του λέω τι ψέματα έλεγε σε αυτόν. Του έλεγα ότι είμαστε σαν χωρισμένοι με τον άντρα μου και ότι δεν έχω ερωτικέ επαφέ. Ενώ δεν ισχύει αυτό τη λέω. Άρρωστο κόλλημα επαφέ με αυτόν. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Του έδωσα να καταλάβει ότι χωρίζω για αυτόν και ότι δεν το θέλω. Και όταν θα έφευγα από το σπίτι, θα είχα και χρήματα στο χέρι. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή που του είπα ότι θα είχα χρήματα, αυτό είχε λησάξει να χωρίσω και στην πορεία του είπα ότι έχω και λεφτά. Ναι, έφτιαξα μια ιστορία ότι στο σπίτι μου είμαι χάλια και αυτό το έκανα για να του δείξω ότι με ενδιαφέρει αυτό. Αρρωστημένε καταστάσει. Και γιατί του είπε ότι έχει λεφτά, τη λέω. Γιατί με ηλίθια, Επειδή όταν του έλεγα θα φύγω, θα χωρίσω, με έλεγε πού θα πα, δεν έχει λεφτά, δεν πρόκειται να φύγει. Και του είπα ότι έχω τόσα. Και από όταν άκουσε πόσα έχω και για τα λεφτά μου, με έκανε τη ζωή παντίνη να φύγω και πότε. Μάλιστα τη λέω, εσύ ήθελε να χωρίσει γι' αυτόν, Όχι, δεν θα χώριζα ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αλλά τον ήθελα αυτόν να, να τον κάνω να κολλήσει. Έτσι μου φάνηκε. Και λέει ότι το σεξ δεν ήταν και καλό, λέει αυτή. Λέει αυτό ήταν άπραγο δύο ώρε το σεξ, ενώ στην. και δεν έκανε τίποτα. Εγώ, το... εγώ έκανα τα πάντα και του έδειξα ότι γουστάρω πολύ το σεξ μαζί του. Oh, του έχω κάνει πολλέ φορέ μπλοκάρισμα και υβρισμού, και εξιβρισμούς μου έκανε αυτό. Και εγώ τίποτα. Έκανα μια νέα αρχή και αυτό πάλι με έβρισκε και τα ξαναβρίσκαμε. Μέχρι που την τελευταία φορά του στέλνω ένα μήνυμα μεγάλο και του λέω: Πληρωμένο έρωτα μου ζητά, ζυγκολίκια εγώ δεν θέλω. Ο δρόμο που βαντίζει είναι σε σκοτεινά μονοπάτια και εγώ δεν μπαίνω. Ήρθα στη λάθο στιγμή και στο λάθο άνθρωπο. Πάνω από χίλια ευρώ μου κόστησε για να σε καταλάβω. Πιστεύω να μην σε έριξα, δεν άξιζε παραπάνω. Μην ψάξει να με βρει ποτέ, δεν υπάρχω. Τον αριθμό μου τώρα και όλα στον κόβο και τον πετάω. Αυτό που έκανε σε μένα είναι μεγάλη αμαρτία και δεν, δεν έχει συγχώρεση ποτέ. Έκανε μεγάλο λάθο. Και όντω έτσι έκανα. Δεν μπορούσε να με βρει πουθενά. Εγώ χάρηκα γιατί του την είπα, όπω του άξιζε. Και μετά από 1,5 μήνα με βρήκε με το αυτοκίνητο, με έκλεισε το δρόμο και μου είπε πού εξαφανίστηκε. Πού, που εξαφανίστηκα, πού είμαι, γιατί χάθηκα. Και του λέω: Μου ζητά λεφτά για να σε βρω και σκύψε το κεφάλι και μου λέει: Τα είχα ανάγκη, γι' αυτό σε χρειαζόμουν. Και εγώ την άλλη μέρα πήγα και τον βρήκα, φιληθήκαμε και έκανα το λάθο και του έδωσα τον καινούργιο αριθμό και έγινε όλο αυτό. Μάλιστα, τη λέω: Κυβιαστή και παλιόπαιδο. Επίση, απέφευγε να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν μιλάγαμε σχεδόν ποτέ, δεν ήθελε, μόνο με μηνύματα. Πε μου, πώ να το χειριστώ, μου λέει η κοπέλα, για να του την πω να το διαλύσω. Και τη λέω, Το θέμα δεν είναι να το διαλύσει. Το θέμα είναι να ξεκολλήσεις εσύ. Αυτό είναι το θέμα. Θα κάνω vlog και θα στα πω. Μου λέει, είχε συνέστημα ή τίποτα, θέκλα μου. Είχε συνέστημα ή τίποτα. Άρρωστο μυαλό τη λέω, τι συνέστημα να είχε. Μπορεί να νιώσει συνέστημα ένα που έχει ψυχοπαθητικότητα, όχι. Ψυχοπαθητικότητα σημαίνει έλλειψη συνέστηση. Όχι, όχι, μου λέει. Ο αδερφό του ο ίδιο μου είπε πω είναι απόβρασμα τη κοινωνία, παλιάνθρωπο. Ο αδερφό του το είπε και ναι, ξέρει, του είπε η φίλη μου: Αν προσπαθήσει να μου κάνει κακό στο σπίτι του να μα βοηθήσει. Μου λέει, αύριο που θα μου στείλει κάτι, τι απάντηση να του δώσω. Ζητώ να τον μπλοκάρει, να μην σου στείλει, μπορεί. Το έκανα πολλέ φορέ. Τι νόημα έχει, θα μου στείλει κάποια στιγμή από άλλο. Oh. Και λέει: Το mail σου το έχω στείλει ήδη. Εκεί θα ακούσει λεπτομέρειε ανατριχιαστικέ πολλέ. Σου έτυχε ποτέ να ακούσει να, να σε απειλεί ο άλλο για να σου δώσει μια αγκαλιά. Να θέλει λεφτά. Πολύ σπάνιο τη έγραψα. Θέκλα μου βίτσιο, οικονομικό πρόβλημα, τη λέει. παλιόπαιδο τη λέω εγώ. Θέλει ξεμπρόστιασμα να τον βρίσκω, να του πω διάφορα, η αδιαφορία θα το σκοτώσει γιατί από μένα δεν θα το περίμενε να το εννοώ. Καλύτερα αδιαφορία. Το βίτσιο το είχε σε μένα ή το έκανε και με άλλε γυναίκε. Τη λέγω σίγουρα και με άλλε. Δεν είχε καμία μοναδικότητα εσύ για αυτόν τον άνθρωπο, καμία απολύτω. Γιατί μου έλεγε από την αρχή: Σε βλέπω ψύχρεμη, θα δει την πορεία που θα, τρελα, θα, θα τρελαθεί και εσύ, αν δεν σε κάνω εγώ να πάρει ηρεμιστικά, γιατί παίρνει και ο ίδιο. Γιατί εγώ είμαι πολύ ψύχρεμη στην αρχή, εντάξει, όλα καλά, αλλά αυτό μανούλα όμω. Κοίτα βίωση και στο σεξ, μάλιστα. Τραβούσε τα μαλλιά τη, τη άφησε μελανιέ. Και τη λέω και γιατί τα δέχθηκε όλα αυτά, κόρη μου, Γιατί ήθελα να δω αυτό να τρελαίνεται για μένα. Εδώ είναι αρρώστια όλη. Γιατί ήθελα να δω αυτό να τρελαίνεται για μένα, και κάθε φορά που έκανε κάτι μου ερχόταν κατά κέφαλο και έλεγα: Αυτό, τι είναι αυτό, θα είναι λάθος, Κάτι λάθος κάνω, δεν μπορεί. της λέω: Αυτό είναι άρρωστο κόλλημα πλήρη έλλειψη αυτοσεβασμού από σένα, από σένα προ τον εαυτό σου. Μέχρι που κάναμε ένα σε, σεξ ένα βράδυ α, και, και, λέει διάφορα. Τι διάφορα. Τη λέω πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε ψυχολόγο. Μου λέει Μα κάθε φορά που χωρίζαμε όπω τώρα που του έστειλα το μήνυμα μου πολύ καλά. Πήγα και πόσε συνεδρίε. Τέλο μια χαρά του την είπα και τον έκανα πέρα εγώ. Αλλά μετά μόλι με βρήκε τα χαλάσα όλα. Αυτά τα λόγια που μου λέει στα μηνύματα ότι είμαι χάλια δεν του άρεσα. Εκεί όλα αυτά τα εννοεί ήθελα να με χαλάσει. Τη λέω να ξαναπά στο ψυχολόγο, χρειάζεσαι πολλέ συνεδρίε. Ναι, μου λέει, εννοείται ότι θα πάω. Τα πιστεύει αυτά που λέει. Τη λέω δεν ξέρω και δεν έχει σημασία αν τα πιστεύει. Είσαι κολλημένη άρρωστα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση και μεγάλη επιστολή που έστειλε. Είπα δεν παίρνω επιστολές μεγάλες, δεν παίρνω επιστολές, αλλά μετά από αυτή τη συζήτηση χθε το βράδυ έπαθα έτσι, εκρήχθηκε εκρύχθηκε το κεφάλι μου. Λέω, νόμιζα πως τα είχα ακούσει όλα, αλλά υπήρχαν και πράγματα που δεν έχω ακούσει, για να σας τα πω τώρα έτσι συνοπτικά. Η κοπέλα αυτή σε πολύ νεαρή ηλικία, στην εφηβική ηλικία, γνώρισε αυτό το παιδί που ήταν στην ίδια ηλικία, ξεκίνησα μία σχέση τότε, αυτό ήταν κακοποιητικό από την αρχή. Η κοπέλα προερχόταν από πολύ αυστηρό θρησκευτικό περιβάλλον. Πολύ αυστηρή η μητέρα τη και ο πατέρα τη μαζί τη. Είχε αυτή την κρυφή σχέση με αυτόν τον άνδρα, με αυτόν τον αγόρι, ήταν και οι δύο παιδιά. Ήταν μαζί 6-7 χρόνια. Αυτό την απατούσε, την έδερνε, τη φερόταν άσχημα. Αυτή ήταν συνεξαρτώμενη με αυτόν τον άρρωστο και δεν, κολλούσε, δεν ξεκολλούσε από αυτόν. Αυτό επειδή την απατούσε σε κάποια φάση άφησε μια άλλη κοπελά έγκυο και επειδή άφησε μια άλλη κοπελά έγκυο, πήγε και την πήρε αυτή την κοπέλα. Παντρεύτηκε αυτή την κοπέλα και χώρισαν αυτοί οι δύο. Αυτή στο ενδιάμεσο γνώρισε τον άντρα τη, ο οποίο όπω μου έγραψε, είναι πολύ καλό παιδί και καλό οικογενειάρχη και καλό άνθρωπο. Παντρεύτηκε με τον άνδρα τη. Αυτό έκανε τη δικιά του ζωή, έκανε άλλο γάμο, έκανε άλλα παιδιά. Μέχρι, μέχρι, μέχρι που πέρασαν 22-23 χρόνια από μετά που χώρισαν και τις μπήκε αυτής μέσα της το σαράκι να του στείλει έτοιμα φιλίας σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Της απάντησε αυτός, τι κάνεις χρόνια και ζαμάνια, κανόνισαν και συναντήθηκα, αυτή λέει πήγε στη συνάντηση για να του την πει και για να του μπει, και να του πει κοίτα πόσο καλά είμαι τώρα και είναι πολύ καλή η ζωή μου και δεν είμαι σαν εσένα που η ζωή σου πήγε χάλια και που με παράτησες τότε και με χώρισες και με έκανες και με έφτιασες και μέρανες. Όμως επειδή έπαιζε με τη φωτιά και έπαιζε με τον εθισμό της, οι συναντήσεις τους ενώ έγιναν αρχικά για να τον Κάνει να νιώσει μειονεκτικά ότι αυτή είναι, έχει καλή ζωή και περνάει καλά ω γυναίκα και αυτό είναι χάλια και τι ωραία που είμαι εγώ και τη χάλια που εσύ που με είχε απατήσει και με είχε παρατήσει τότε. Το ένα έφερε το άλλο, ξεκίνησαν να έχουν ερωτικέ επαφέ, αυτή στο σπίτι τη χαμένη, από τα παιδιά τη χαμένη, από τον άντρα τη χαμένη, στον κόσμο τη. Πόσε τέτοιε ιστορίε ξέρω που η, μια γυναίκα έχει εξουσιαστική σχέση, γιατί να τα λέμε και αυτά, γιατί περικοί νομίζουν ότι εγώ είμαι μη άνδρα. Καμία σχέση. Έχω γράψει βιβλίο με τίτλο και οι άνδρε έχουν ψυχή. Καμία σχέση. Εγώ τα λέω, τα σήκα-σήκα και τι σκάφη σκάφη. Και οι γυναίκε απαντούν τον άνδρα του. Και μάλιστα. Θα πούνε, έχω κατάθλιψη, δεν είμαι καλά, χωρίς να σημαίνει ότι η γυναίκα έχει κατάθλιψη, απατάει τον άντρα της, αλλά αυτές που απαντάνε και είναι χάλια επειδή της κάνει χάλια ο εραστής τους, θα πούνε ότι με κάνει χάλια δουλειά, με κάνει χάλια η μάνα μου, με κάνει χάλια ο άντρας μου, όχι ο εραστής, θα πούνε ότι έχουν εραστεί. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε και προχώρησε η σχέση, αυτή του λέγε ψέματα ότι δεν περνά καλά με τον άντρα της για να του τον εγωισμό του, να του τονώσει τον εγωισμό του για να τη θέλει να είναι μαζί. Του έλεγε ότι θα χωρίσει γι' αυτόν. Επίση του έλεγε και ψέματα ότι ήταν καλό στο σεξ, ενώ αυτό έχει πρόβλημα στο σεξ, από ό,τι μου έχει εξήγηση αυτή, ότι έχει, και... έχει δυσκολία, δεν μπορεί να έρθει και ανατομικά δεν είναι και πολύ σπουδαίος και δεν ξέρει και τεχνικέ. Νομίζει πω είναι καλό στο σεξ, δεν είναι. Πολύ λειψανδρία ρε παιδιά, πάρα πολύ λειψανδρία και τέτοια νούμερα παίζουν και επιπληρωμή. Τεράστια λιψανδρία και τεράστια. Λυψογκεφαλία, εμεί. Λίγο έχουμε έλλειψη νου. Έλλειψη. Λυψίνια έχουμε. Χιλίψανδρία, λυψίνια έχουμε. Κάνουμε τον κάθε καραγκιόζη άρχοντα. Να πει τον καραγκιόζη ότι είναι καλό και σπουδαίο εραστής, Να του πει ότι δεν τα περνά καλά με τον άντρα σου και θα χωρίσει γι' αυτόν για να σε αγαπήσει ο καραγκιόζη. Και η έγνοια σου κόρη μετά που μου στείλε όλα αυτά τα μηνύματα ήταν αν είχε θύματα για σένα. Αυτή ήταν η έγνοια σου. Και πώ θα τον πικάρει. Και πώ θα βγει από πάνω. Όχι πώς θα γλιτώσει από μια κατάσταση επικίνδυνη σε όλα τα επίπεδα. Δεν είμαστε μωρά, είμαστε ενήλικες, είμαστε γονείς και οφείλουμε να έχουμε τουλάχιστον, τουλάχιστον το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση, ρε φιλε. Πε δεν είναι, δεν θα έχει ηθική, πε δεν θα έχει το ένα, δεν θα έχει το άλλο. Το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση, πώ δεν θα διαλυθώ. Σε καμία περίπτωση δεν κατηγορώ την κοπέλα για ανηθικότητα. Την κατηγορώ. Την κατηγορώ, δεν την κατηγορώ. Δεν σε, μπορώ να σε κατηγορήσω. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει στο ψυχολόγο εντατικά, ότι είχε πρόβλημα συνεξάρτηση από τον καιρό που ήσουν μικρή, όταν ψυχολογικά σου ξεκινάνε από την οικογένειά σου και από του γονεί σου, αυτού που τώρα μάθουν ότι η απάντηση στον άνδρα σου θα σε, θα σε ρίξουν να πα, θα σε εξωστραγγίσουν. Γιατί αν μεγάλωνε φυσιολογικά δεν θα ανεχώσουν στα 13 σου και στα 14 σου να σε βιάζει, να σε χτυπάει, να σε κάνει και να μην λε τίποτα και να σε απατάει ασύστολα και εσύ εκεί και το γεγονό ότι θεωρεί ότι αγάπησε μόνο αυτόν το άρρωστο άνθρωπο δείχνει την εξάρτησή σου. Μπορεί να διακόπηκε τότε η σχέση σας γιατί άφησε έγκυο μια άλλη γυναίκα και εσύ είδε και απόειδε και παντρεύτηκε στον άντρα σου και τον πήρε και αυτό στο λαιμό σου στην ουσία. Συγγνώμη. Γιατί όταν πάνε να παντρευτούμε έναν άντρα τη στιγμή που έχουμε εθισμού και εξαρτήσει από το σεξ ή από συγκεκριμένο ψυχοπαθή άνθρωπο ή από συγκεκριμένη αρρωστημένη εθιστική σχέση, τον παίρνουμε στο λαιμό μα και τον άλλον. Ήσουνα μικρή, δεν είχε κάποιον να σου τα εξηγήσει, το καταλαβαίνω. Και πολύ άντεξε 20 χρόνια μέχρι να ξανακάνει το. 22, 23 πόσα χρόνια άντεξε μέχρι να ξανακάνει το contact. Είσαι άρρωστη, γι' αυτό έκανε το contact. Είσαι άρρωστη, εθισμένη σε αυτόν τον άνθρωπο. Χρειάζεσαι εντατική ψυχοθεραπεία. Έχει φοβερή συνεξάρτηση με αυτόν τον προβληματικότατο άνθρωπο. Τον προβληματικότατο άνθρωπο ο οποίος σε χρησιμοποιεί ξεκάθαρα για τα χρήματα, ο οποίος σαφώς δεν σε έχει αγαπήσει και δεν σε αγαπάει και πιστεύω πως δεν έχει αγαπήσει καμία γυναίκα ποτέ. Και δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν άνθρωπο ποτέ γιατί απλούστατα δεν αγαπάει τον εαυτό του και είναι μισάνθρωπος. Δεν ξέρω τι μα είχε, ούτε με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι κληρονομικά είχε, ούτε με ενδιαφέρουν. Είναι εσχρό ρε φίλε. Είναι εσχρό να γράφεις σε μια γυναίκα που ήρθε, εντάξει, ήρθε η πρώην σου. Ήρθε, είχε κάλο στον εγκέφαλο. Το λέω, χρησιμοποιώ μια λέξη που δεν είναι δόκιμη ψυχολογικά. Είχε θέμα, είχε κόλλημα. Ήρθε και σε βρήκε. Θέλει να κάνει μια παράλληλη εξουσιακή σχέση μαζί τη, κάν την. Τι ζητά λεφτά, ρε, μούτρο. Και πώ μιλά τόσο χιδέα και σχρά σε μια γυναίκα και τη μειώνει για να σου δώσει λεφτά. Και τη λε άρρωστη και τη λε είσαι για τον γιατρό και τη λε θα σε κάνω να πίνει ηρεμιστικά. Δηλαδή πραγματικά, 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 δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω που τι άνθρωποι κυκλοφορούν. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω το να ε, αγαπήσεις αγαπήσει αλλού ενώ είσαι παντρεμένο και παντρεμένη και να απατήσει το τέρι σου. Το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο. Αυτό σήμερα, ο αποψινό είναι 17 σκαλιά χειρότερο από αυτόν χθεσινό που πήγαινε σε εκδιδόμενε γυναίκε. 17 σκαλιά χειρότερο αυτό. Φίλοι, έχει τεράστιο κόλλημα, έχει φοβερή συνεξάρτηση να πας να κάνει εντατική ψυχοθεραπεία. Η έγνοια σου δεν πρέπει να είναι αν σε θέλει, αν σε αγαπάει, πώ θα τον μπικάρει, πώ θα τον βάλει στη θέση του. Η έγνοια σου πρέπει να είναι πώ θα γιάνει εσύ, πώ θα γιατρευτεί εσύ, πώ θα θεραπευτεί από αυτή τη πολύ άσχημη αρρώστια τη συνεξάρτηση και του εθισμού σε μια κακοποιητική σχέση. Είσαι άρρωστη. Είσαι άρρωστη, όχι όπω το λέει αυτό ότι σε τρελή που θέλει να σε μειώσει. Είναι αρρώστια το κόλλημα που έχει μαζί του. Δεν είναι αγάπη, κόρη μου, είναι αρρώστια. Αρρώστια, πειρασμό, εθισμό, όλα μαζί. Φοβεροί εσωτερικοί δαίμονες που γίνονται και εξωτερικοί μέσα σε αυτή την ιστορία. Φοβεροί. Και το, το, τραγικό είναι ότι συμβαίνουν αυτές οι ιστορίες. Είναι πραγματικές. Και παρόλο που μια φίλη μου στείλε προχθές και μου λέει γιατί δεν κάνεις και καμιά ιστορία με happy ending για να πάρουμε θάρρο, Happy ending έχουν αρκετέ ταινίε. Φαίνεται ότι επειδή τόλμησα και έκανα την ιστορία για γέροντο έρωτε, γέροντο μπελάδε, τη διάβασαν πολύ, την είδαν πολλέ γυναίκε αυτή την ιστορία. Και κατάλαβαν ότι δεν είναι μόνο αυτέ που ζουν τέτοιε ανομαλίες, τέτοια αφύσικα πράγματα, καθόλου νορμάλ, καθόλου αγαπητικά, καθόλου. κακοποιητικά στο φουλ. Και ξεθάρεψαν και έρχεσαν και μου στέλνουν τι ιστορίε του. Και επειδή έγραψε και μία για την ιστορία του Σαββάτου, πώ μα ωφελεί όλο αυτό, Αν νιώθει πω όλο αυτό δεν σε ωφελεί. Αν νιώθεις πως αν ως κοινωνία δεν είναι καλή ιδέα δηλαδή, να αποκτήσουμε ενημέρωση, awareness λέγεται στα αγγλικά, πώς λέγεται στα ελληνικά το awareness, ευαισθητοποίηση γύρω του από το ότι υπάρχουν τέτοιου είδου εγκλήματα στις ερωτικές σχέσεις, δεν θα μπορούμε να προστατεύσουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τα παιδιά μας. Δεν τις λέμε αυτές τις ιστορίες για να κάνουμε φαντασιώσεις μέσα στο μυαλό μας, δεν είναι γι' αυτό που τις λέμε. Τις λέμε για να τις ακούμε κι εμείς να τι ακούν και άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται μέσα σε ένα λίθαργο, μέσα, στην, μέσα σε, 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 σε μια, σε ένα γκάζ λάιτινγκ φοβερό που να έχουν πιστέψει ότι είναι τρελή, ότι έχουν πρόβλημα, ότι το τέρι τους το κακοποιητικό είναι, είναι το θύμα του αντιοθήτη του, να ανοίξουν επιτέλου τα μάτια του, να σωθούν. Και χρειαζόμαστε οξία ψυχοθεραπεία σε τέτοιε περιπτώσει. Οξία, οξία και εντατική. Πάμε τέσσερι φορέ και μετά τελειώσαμε. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Υπάρχει στο κανάλι μα στη συμμετοχή. Άμα δείτε στην αρχική σελίδα, πέρα από τα, δεύτερη στήλη μετά τι πρόσφατε μετα, τι προσφατε είναι τα βίντεο για τη συμμετοχή. Όσοι βαριέστε να διαβάσετε, υπάρχει το βιβλίο Γυναίκε που αγαπούν πολύ, το οποίο έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή. Μπορείτε να μπείτε στη συμμετοχή να το ακούσετε που το διαβάζω σε βίντεο. Υπάρχουν στο τέλο, στην περιγραφή κάθε βίντεο, οδηγίε για το πώ μπορεί κάποιο να να μπει στη συμμετοχή. Είναι αρρώστια, αρρώστια ψυχική. Λέω τη λέξη αρρώστια, δεν λέω καν διαταραχή. Κάνω υπέρβαση, παρέμβαση, υπέ, υπέρβαση, ενώ χαλάω αυτό που λέμε ότι στην, στη ψυχολογία μιλάμε για διαταραχές και στη ψυχιατρική για αρρώστιες, θα πω είναι αρρώστια, αρρωστημένο κόλλημα είναι αυτό το πράγμα. Συνεξάρτηση, αρρωστημένο κόλλημα. Χάνει τον εαυτό σου, χάνει την, την, αίσθηση τη ύπαρξή σου. Υπάρχει μόνο όταν ο άλλο σε επικυρώνει. Αυτό τη είπε τόσο άσχημα πράγματα, τη έδειξε έναν εξαιρετικά, εξαιρετικά χιδαίο χαρακτήρα και η έγνοια τη είναι αν την αγαπάει. Και η έγνοια τη είναι αν είχε αισθήματα για αυτήν. Και η έγνοια τη είναι αν τα έκανε και σε άλλε αυτά ή μόνο σε αυτήν. Κόρη μου ξύπνα! Είναι άρρωστο. Είναι άρρωστος. Και αυτό επίτηδε σου γράφει ότι είσαι άσχημη και δεν είναι ωραίο το σώμα σου και δεν είναι καλό το σεξ μαζί σου και αυτά. Γιατί θέλει να φω... τασει τη συνεξάρτησή σου, να την αυξήσει για να έχει μεγαλύτερη αναγκή να το βλέπει και να του παίρνει 300 ευρώ κάθε φορά. Μετά θα, θα αυξήσει τη βίζα, θα κάνει 400, θα κάνει 500. Ερευνητικά που υπάρχει και κυκλοφορεί. Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι είναι υπάνθρωποι. Ε. Αιδίασα. Αιδίασα. Αλλά περισσότερο. Μαζί σου δεν αηδίασα, φίλοι μου. Για σένα στενοχωρέθηκα. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για σένα, γιατί είσαι άρρωστη, έχει άρρωστο κόλλημα και χρειάζεσαι οπωσδήποτε εντατική θεραπεία. Άκουσε με, κόρη μου, να σωθεί. Άκουσε με. Συγγνώμη που ήμουν έντονη τέτοια θέματα. Τι να πω. Καλό βράδυ και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Δεν είναι όλοι οι άντρε έτσι, δεν είναι όλε οι γυναίκε έτσι. Λένε είναι καλά να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβαίνει γύρω μα για να προστατεύουμε αυτού και αλλήλου όσοι είμαστε γονεί στα παιδιά μα. Τι να πω. Yes.